Από το 2013 και έπειτα αλλάξαμε πορεία πλεύσης και εγώ και ο σύζυγός μου, ο οποίος είναι χημικός, αυτός δεν ήμασταν μόνοι και στη σχολή δημόσιας εκπαίδευσης. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε μια καλλιέργεια ιδιαίτερη, πολυετή, για να μας οδηγήσει σε κάποια άλλα μονοπάτια που θα αγαπούσαμε, καθώς προερχόμασταν και οι δύο από οικογένειες που αγαπούσαν την αγροτική ζωή πολλά χρόνια πριν. Έτσι καλλιεργούμε το πραγματικό φυτό της Αρώνιας. Είναι ένα μούρο με πολλές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, πολλά ωφέλη για τον οργανισμό, κατάλληλο για όλες τις ηλικίες, από μικρά παιδάκια μέχρι μεγάλους ανθρώπους. Το καλλιεργούμε και το μεταποιούμε μόνοι μας. Το μεταποιούμε σε μορφές μαρμελάδας, γλυκότου κουταλιού, φυσικό χυμό, τσάι και λικέρ. Εκπαιδεύουμε σιγά σιγά τον κόσμο να το μάθει, να το αγαπήσει. Το έχουμε πετύχει και έχουμε πολλές ελπίδες και για το μέλλον. Πες μας δύο λόγια, γιατί πήρατε αυτή την απόφαση μέσα στην κρίση το 2013. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη δίνη που ζούσε η χώρα, καταλάβαμε κι εμείς ότι η κατάσταση δεν θα μας πήγαινε πολύ εύκολα αν επιμέναμε στον κλάδο το δικό μας. Καθότι είχαμε παιδιά, είχαμε οικογένειες, οι υποχρεώσεις αυξάνονταν και δεν μειώνονταν. Και έτσι αποφασίσαμε να πάμε σε κάτι που θα προσέφερε, όπως χρόνια πριν προσέφερε ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας. Η στροφή λοιπόν στον πρωτογενή τομέα για μας είναι πλέον όχι μονόδρομος, είναι μια επιλογή που πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο. Γιατί κάθε τι καινοτόμο έχει νόημα και η καινοτομία είναι πρόοδος για μας. Οπότε το επιχειρούμε και ελπίζουμε για τα καλύτερα.